Αισιοδοξία. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Τα παιδιά πρέπει να είναι αισιόδοξα, υποστηρίζουν οι ειδικοί, για να μπορέσουν, όπως λένε, να αναπτύξουν τις δυνάμεις τους, να κατανοήσουν ότι αξίζει να ζουν. Η αλήθεια είναι ότι το να είναι παράλογος κανείς από αυτή την άποψη, δηλαδή να είναι αισιόδοξος χωρίς να το βασίζει κάπου, είναι χρήσιμο. Γιατί όταν είσαι αισιόδοξος, ακόμη και όταν δεν βλέπεις διέξοδο, μπορεί να βρεις μια διέξοδο, ακριβώς μόνο και μόνο γιατί ελπίζεις. Σίγουρο, όχι. Όμως οι περισσότεροι γονείς από ό,τι βλέπω είναι επηρεασμένοι από την κρίση πάρα πολύ. Και στα παιδιά περνάει έτσι, περνάει μέσα από τη διάθεση. Βλέπεις τα παιδιά να εκνευρίζονται πιο εύκολα. Έχει αναπτυχθεί τρομακτικά το bullying, δηλαδή το να χτυπάει το ένα παιδί στο άλλο. Μέσα από τα video game και μέσα από την τηλεόραση, αλλά και από τη διάθεση, τη διάχυτη του κόσμου, περνάει μια κακοποίηση που υφίσταται το ίδιο το παιδί μέσα του και προσπαθεί να τη βγάλει προς τα έξω. Βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της θετικής αυτής διάθεσης είναι η ίδια η οικογένεια. Οι γονείς είναι οι βασικοί θεραπευτές για τα παιδιά, ώστε αυτά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κρίση η οποία πλήττει σήμερα την κοινωνία. Μπορούμε να δώσουμε αισιοδοξία στα παιδιά έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δυνάμεις τους. Και αυτό περνάει αναγκαστικά μέσα από τους γονείς. Δηλαδή, αν μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τους γονείς, αυτοί θα εμπνεύσουν τα παιδιά τους. Γιατί ό,τι και να κάνουν οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι και οι δάσκαλοι, ο γονιός παραμένει πιο σημαντικός. Είναι ο πραγματικός θεραπευτής των παιδιών. Εκεί που δουλεύουμε, να αλλάξουμε τη διάθεση των γονιών, οι οποίοι θα βοηθήσουν το παιδί. Ο παιδοψυχίατρος Αχιλλέας Προκοπίου, που ήταν ομιλητής στη σχετική διάλεξη που διοργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Ρεθύμνου, με την αμεσότητα, την εμπειρία και τις γνώσεις του, επιχείρησε να περάσει θετικά μηνύματα στους παρευρισκόμενους γονείς που θα συμβάλλουν στην αλλαγή της διάθεσης και την βελτίωση της κακής ψυχολογίας των παιδιών που επιδεινώνται σημαντικά λόγω της κρίσης. Βλέπεις την απογοήτευση στο πρόσωπο των παιδιών, επειδή ακριβώς τη βλέπεις στους γονείς, σαν να μην έχει νόημα κάτι που κάνουν. Αυτό που κάνουν. Το σχολείο πηγαίνουν περισσότερο για να αποσυνθήσουν κάποια πράγματα αντί να αγαπήσουν τη γνώση. Είναι και η δομή του σχολείου τέτοια που έχουμε να επενδυτήσουμε. Ζητάει συνέχεια μνήμη και εξετάζει τη μνήμη αντί να σε εκπαιδεύει στο να κάνεις εργασίες σε πράγματα που σε ευχαριστούν όπως είναι έξω.